Χθες είχαμε μια παράσταση διαμαρτυρίας των μελισσοκόμων της Κρήτης στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας θα καλημερίσω, τον κύριο Κώστα Λεονταράκη. Τι κάνετε? Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλά εσείς? Και εγώ ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Ό,τι είπα το ακούσατε. Πάμε παρακάτω και με τη δική σας βοήθεια και με τη δική μου τη βοήθεια να δούμε πώς και πού θα φτάσουμε. Κοιτάξτε, είναι παρήγορο τουλάχιστον ότι ο κόσμος είναι σε εγρήγορση για να δει το τι μέλη γενέστε. Αυτό που προσπαθούν τώρα να κάνουν οι ελαιοπαραγωγοί. Στις υπηρεσίες φαντάζομαι ότι αναφέρεστε, στους συνεταιρισμούς και σε εκείνους οι οποίοι μπορούν να παρεύουν με θεσμικό ρόλο. Γι' αυτό μιλάτε. Ναι. Αυτό ναι. Που τώρα ξεκινάνε εδώ στην Κρήτη, εμείς το έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της άνοιξης, γιατί εμείς ξέρουμε, ας πούμε, σαν μελισσοκόμοι να διαβάζουμε τη φύση. Είμαστε πολλά βήματα πιο μπροστά στο διάβασμα της φύσης, γιατί διαβάζουμε τη μέλισσα. Τη βλέπουμε τη μέλισσα πώς αντιδράει καθημερινά και βλέπουμε και τη φύση σε όλη την Κρήτη, γιατί εμείς τα μελισσοκομεία μας είναι σε όλη την Κρήτη. Αυτό λοιπόν το έχουμε ξεκινήσει εμείς από την αρχή της άνοιξης, με μια προσπάθεια που κάναμε με την αντιπεριφέρεια. Μας έκρουξε εδώ, μας έπνιξε, είπαν όλοι. Καταθέσαμε λοιπόν πριν 1,5 μήνα ένα ολοκληρωμένο φάκελο σαν Ομοσπονδία, απόλυτα τεκμηριωμένο για την κλιματική κρίση αλλαγή που υφίσταται σε όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά κυρίως στην Κρήτη και στα νησιά μας, Βόρειο, Νότιο, Αιγαίο και στο Ιόνιο. Δεν έχουμε απλά, επίσης είμαστε πιο πρώιμοι σαν μελισσοκομεία από τα υπόλοιπα κομμάτια της Ελλάδας. Δεν έχουμε διαχωρισμό, όλοι έχουμε ζημιά φέτος. Και με επιστημονικούς φορείς και με φορείς κρατικούς φορείς τεκμηριώσαμε τη ζημιά. Με μελέτες από γεωτεχνικά επιμελητήρια όπως είναι αυτό της Μακεδονίας. Ναι. Καταθέσαμε λοιπόν ένα φάκελο και τεκμηριώσαμε και μία τιμή στην οποία πάνω κάτω είναι η ζημιά του μελισσοκόμου για φέτος, η οποία διαδραματίζεται. Πού κύριε Λεονταράκη κατατέθηκε ο φάκελος αυτός? Πού κατατέθηκε ο φάκελος αυτός, στο ΙΠΑΤ? Αυτός κατατέθηκε στο ΙΠΑΤ, είναι στα χέρια του κυρίου Τσέλα, ο οποίος είναι προϊστάμενος υπεύθυνος της μελισσοκομείας. Σε όλους τους διευθυντές των υπηρεσιών της μελισσοκομείας. Το ζητούμενο δεν είναι βέβαια να μείνει στα χέρια του κυρίου Κέλλα. Το ζητούμενο είναι να προχωρήσει και να πάει και παρακάτω, έτσι. Ή ναι, παραπάνω, να το πούμε τώρα, διαφορετικά. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς και είναι σε εξέλιξη είναι η ενημέρωση όλων των κομμάτων της Βουλής, όλων των ευρωβουλευτών. Τώρα πάμε και σε επίπεδο περιφέρειας όπως το κάναμε και χθες. Αυτό θα γίνει πανελλαδικά. Ούτως ώστε στις 18 Δεκέμβρη, όπως μας είπε ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, θα γίνει η Γενική Συνέλευση Περιφερειαρχών, να περάσει ένα ψήφισμα γενικό και απόλυτη. Πότε σας είπε, για ξαναπείτε μου ημερομηνία, δεν το κατάλαβα, 18. 18 Νοεμβρίου θα κάνουμε μια Γενική Συνέλευση Περιφερειάρχης στην Αλεξανδρούπολη, όπου και εκεί θα κατατεθεί ένα πανελλαδικό ψήφισμα από τους περιφερειάρχες προς την κυβέρνηση. Δηλαδή δημιουργείται ένας καινούριος μοχλός πίεσης για να περικυκλώσουμε το θέμα από παντού. Μήπως και δούμε άσπρη μέρα. Αυτό έχω να πω εγώ, γιατί προς το παρόν δεν έχουμε δει να ανταποκριθούν σε τίποτα και έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή χάνουμε το ζωικό κεφάλαιο. Αντιλαμβάνεστε ότι του χρόνου δεν θα έχουμε αντικείμενο εργασίας. Ήδη χάνονται μελίσια σε τεράστιες ποσότητες. Οι αποθήκες έχουν αρχίσει να γεμίζουν με άδειες υψέλες, μέλισσες οι οποίες καταραίουν από την ασιτία. Δηλαδή δεν υπήρχε επάρκεια σε μέλι και νέκταρ, δεν τους επαρκούσε ό,τι μελισσοκομικός χειρισμός γνωρίζαμε. Και γνωρίζουμε, γιατί είμαστε έμπειροι μελισσοκόμοι από παλιές μελισσοκομικές οικογένειες, αλλά και οι νέοι που συμβουλεύουμε εμείς, καμία ζαριά φέτος δεν μας βγήκε. Γιατί δεν βοηθάει ο σύμμαχος της μέλισσας η φύση. Σημαίνει ότι τα μελίσια τα ταΐζατε? Φυσικά και τα ταΐζαμε. Αλλά κάντε σας παρακαλώ πάρα πολύ εκείνη τη σύγκριση, γιατί φαντάζομαι ότι ο καθένας που σας ακούει αυτή την ώρα θα θέλει να το ακούσει αυτό, και με τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη, ο οποίος είναι μελισσοκόμος, τις προηγούμενες μέρες σε μια συζήτηση που είχαμε το είπε, αλλά νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας εσείς θα πρέπει να το αναφέρετε. Το ότι ταΐζετε τα μελίσια, αυτό δεν σημαίνει, πέρα από το οικονομικό κόστος που σαφέστατα επιβαρύνει εσάς, ότι αυτό είναι σε βάρος της ποιότητας του μελιού, έτσι? Ναι, το τάισμα στο δικό μας κάτω είναι ένα μέσο, είναι ένα εργαλείο, ένας χειρισμός, μελισσοκομικός χειρισμός.
Δηλαδή το τάισμα είναι κατά τη διάρκεια που δεν υπάρχει νεκταροέκριση. Εμείς πάμε με υποκατάστατα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, παίρνουμε έτοιμα πιστοποιημένα από διάφορους επιχειρηματίες, τα οποία τροφοδοτούμε τις μέλισσες σε περιόδους που δεν υπάρχει νεκταροέκριση ή σε περιόδους που σε ένα-δύο μήνες βλέπουμε μπροστά μας μια καλή νεκταροέκριση όπως είναι το θυμάρι. Θα γίνει μια καλή τροφοδοσία για διέγερση της βασίλισσας ούτως ώστε να δημιουργήσει περισσότερο στρατό, περισσότερες μέλισσες μέσα στην Κυψέλη που όταν αυτές τοποθετηθούν ας πούμε στα θυμάρια θα βγουν λισαλέα έξω να μαζέψουν όσο περισσότερο μέλι μπορούν στην Κυψέλη. Αυτό σίγουρα δεν επηρεάζει την ποιότητα του κριτικού και του ελληνικού, και του ελληνικού μελιού γιατί είναι μια τροφοδοσία η οποία θα καταναλωθεί άμεσα από τον υπερστρατό αυτό. Θα δημιουργήσει άλλον υπεραστρατό και αυτό θα βγει έξω να φέρει το ατόφιο το κριτικό μέλι. Μιλάμε για απώλεια υπό τις παρούσες συνθήκες και του ζωικού κεφαλαίου, διότι φαντάζομαι ότι το να βγει έξω η μέλισσα, ότι λίγο πολύ έτσι όπως είναι και ο καιρός, και από όσα γνωρίζουμε από εσάς και έχουμε μάθει από εσάς, ότι χάνει λίγο πολύ και τον προσανατολισμό της. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, κύριε Λονταράκη? Φυσικά και υπάρχουν απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο. Φυσικά και υπάρχουν όταν οι μελισσοκόμοι αυτή τη στιγμή γεμίζουν πάλι τις αποθήκες με άδειες στις κυψέλες, οι οποίες πρέπει να αντικατασταθούν. Αυτή την περίοδο μπορούν να αντικατασταθούν. Γιατί κάποιες από αυτές μένουν και γερές, έτσι. Τη μία μπορούμε να την κάνουμε δύο. Αλλά δεν πάει να πει ότι αυτό η απώλεια ζωικού κεφαλαίου, εγώ δεν πρέπει από κάπου να αποζημιωθώ. Ή δεν πάει να πει επίσης ότι εγώ θα πάρω την ευθύνη μέσα σε μια ξηρή περίοδο να πολλαπλασιάσω τις μέλισσές μου. Αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια νεκταροέκρισης πλούσιας που βλέπουμε ότι το μελίσσι και ξεχυλίζει από πληθυσμούς μέσα, έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες, δηλαδή υπάρχουν αρκετοί κυφήνες για να γονιμοποιήσουν τις νέες βασίλισσες για να μπορέσω να πλαπλασιάσω. Όλα αυτά τα έξοδα όμως έχουν γίνει, αυτό το ζωικό κεφάλαιο έχει χαθεί. Δεν μπορώ να πω ότι εφόσον μου ψώφισαν στο χιονιά 50 αρνιά και γεννήθηκαν άλλα 50, δεν πρέπει να αποζημιωθώ για αυτά τα 50 αρνιά που ψώφισαν στο. Καλά, εδώ, οι πληγές είναι πολλές. Θα ήθελα να το πω πάλι για πολλωστή φορά, έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου να το λέω, ότι στη διοίκηση του ΕΡΓΑ υπάρχει ένας απαθής άνθρωπος, ο κύριος Λικουρέζος. Έχουν βγάλει τώρα, έχουν εφευρέσει μια καινούρια πατέντα και οι διαβουλεύσεις θα γίνονται λέει, μέσα από μια πλατφόρμα απρόσωπη. Δηλαδή, εμείς σαν Ομοσπονδία θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας σε μια πλατφόρμα που μπαίνει ο κάθε κοινός πολίτης. Που δεν είναι σχετικός με το επάγγελμα και δεν είναι σχετικός. Γνωρίζει τα της περιοχής του όποιος γνωρίζει. Δηλαδή, άλλη μελισσοκομεία κάνω εγώ στην Κρήτη, άλλη στη Μακεδονία, άλλη στον Εύρο. Και δεν υπάρχει διάθεση για αναδιάκριση του ΕΛΓΑ. Είναι ένας απαρχαιωμένος κανονισμός που δεν συμπεριλαμβάνει τη μελισσοκομεία πουθενά. Βλέπουμε ότι η σύγχρονη εποχή απαιτεί εξελίξεις. Απαιτεί αυτή την αναδιάκριση που φωνάζουμε τώρα και 2-3 χρόνια εμείς σαν Ομοσπονδία. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας και είναι στο ράφι του Υπουργείου. Είμαστε και διαθέσιμοι να συζητήσουμε από κοντά με κάθε λεπτομέρεια αναπεριφέρεια. Πότε θα γίνει αυτό? Θα περιμένουμε τον κάθε Ντάνιελ για να τρέχουμε να κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις για να βγάλουμε τη ζημιά? Να σώσουμε τι? Ανθρώπους που έγιναν νοικοκυρέοι και έμειναν σε μια βραδιά στο δρόμο, στην κυριολεξία? Άρα το Υπουργείο πρέπει αυτή τη στιγμή να ενεργοποιηθεί πιο πολύ. Υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή, τολμώ να πω, νεκροί, όπως οι ελεγκτικοί τους μηχανισμοί, είναι ελλειπείς για την αγορά σε πολλά στάδια και πρέπει αυτή τη στιγμή να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να κάνουμε πράγματα. Δεν είπα να κάνουμε άλματα. Να ξεκινήσουμε όμως, να κάνουμε πράγματα. Μα ούτως ή άλλως εσχάτωσε και για τους αλείς και για τους μελισσοκόμους. Ξεκίνησε κάτι να γίνεται και κάτι να κουβεντιάζεται και κάπου να το κουβεντιάζεται, γιατί στο πολύ πρόσφατο παρελθόν δεν ήσασταν καν ούτε μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων. Ήσασταν απόντες από τον πρωτογενή τομέα, μην το ξεχνάμε. Ναι, σίγουρα είμαστε απόντες. Και θα παραμείνουμε ενεργοί και παρόντες και δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα από τους μελισσοκόμους. Ναι, αλλά μισό λεπτό, πριν φτάσετε σε όλα αυτά. Μισό λεπτό τώρα. Από τη μία λέτε, εμείς έχουμε καταθέσει ένα τεκμηριωμένο φάκελο. Αυτός ο φάκελος είναι στα χέρια του κυρίου Κέλλα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την τύχη αυτού του φακέλου. Την ίδια ώρα, ωστόσο, λέτε ότι ξέρετε, εμείς παραμένουμε ακόμα και σήμερα εκτός των αποζημιώσεων
των προβλέψεων της πρόνοιας του ΕΛΓΑ. Άρα είναι δώρον άδωρον. Εκτός εάν ξεκινούν τώρα, για να φτάσουμε μετά από 2 χρόνια, να υπάρχει κάποια πρόνοια σε ό,τι έχει να κάνει και με τους αμελισσοκόμους. Και είναι κάτι που αφορά μόνο τους μελισσοκόμους στην Ελλάδα ή έχει να κάνει με την μελισσοκομεία, κύριε Λεονταράκη, γενικότερα στο πλαίσιο της και σε όλη την Ευρώπη? Σε όλη την Ευρώπη μπορώ να σας πω ότι η μελισσοκομεία είναι αρκετά πιο μπροστά στο επίπεδο της κρατικής πρόνοιας. Σε όλα τα άλλα επίπεδα οι Έλληνες μελισσοκόμοι περήφανα δηλώνουμε ότι είμαστε πολύ πιο μπροστά από τους υπόλοιπους λαούς, τουλάχιστον στους χειρισμούς της μελισσοκομείας, στην επαγγελματική. Όχι, εγώ δεν μίλησα, γι' αυτό και το καταλάβατε. Και αν δεν θέλετε να το πείτε, μην το πείτε, αλλά εγώ δεν έχω μάθει να χαϊδεύω αυτιά και δεν θα το κάνω ούτε σήμερα. Αυτά που ως πρόνοιες παίρνετε από το κεντρικό κράτος ή αυτά που ως πρόνοιες μπορείτε να έχετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σας αφορούν ως Έλληνες μελισσοπαραγωγούς ή όχι? Αφορούν τους άλλους πάλι και δείχνουμε με το δαχτυλάκι μας το χάρτη ότι εκεί γίνεται κάτι εκτός της Ελλάδος? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα ότι μου χαϊδεύετε τα αυτιά. Όχι, δεν το λέω για εσάς. Το λέω για τους πολιτικούς σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Και σε μένα να αναφέρεστε, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί προκαλώ τον οποιοδήποτε να κάτσει στο τραπέζι μαζί μου να μου πει τι έχει γίνει στη μελισσοκομεία τα τελευταία 30 χρόνια, τα οποία απορροφούν τεράστια κονδύλια για την ΚΑΠ, και πού ήταν όλοι αυτοί και τι έκαναν διαχρονικά για τη μελισσοκομεία. Αλλά να μας πούν και τι έχουν στο μυαλό τους να κάνουν μελλοντικά, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος πρωτοπορεί στην Ευρώπη, σαν σύνολο, δηλαδή σαν ευρωπαϊκή χώρα. Είμαστε από τις πρώτες και σε παραγωγή και σε αριθμό μελισσοκόμων και μελισσοσμηνών. Να μας πούν τι πρόνοια έχουν για τα δάση, τι δάση θα αφήσουν στις επόμενες γενναίες, τι μελιγενέστε με τα δάση, θα πορευτούμε με την ποινικοποίηση των ανθρώπων που ζουν από τα δάση, όπως ας πούμε τους μελισσοκόμους. Γιατί δεν είναι ξεκάθαροι απέναντί μας και τι θέλουν από τον πρωτογενή τομέα? Θέλουν να παραμείνουμε στον πρωτογενή τομέα? Είμαστε μέρος του ΑΕΦ? Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν είμαστε ενέργεια, δεν είμαστε ξενοδόχοι. Αλλά απασχολούμε ένα μεγάλο αριθμό, οικογενειακό αριθμό μέσα στην ελληνική ύπαιθρο. Και τι θα γίνουν αυτές οι οικογένειες όταν φωνάζει η Ομοσπονδία τώρα εδώ και μήνες και εδώ και τα τελευταία 2-3 χρόνια. Πώς είσαστε πανελλαδικά δηλαδή? Μου λέτε πώς είσαστε πανελλαδικά, κύριε Λεονταράκη? Είμαστε μελισσοκόμους επαγγελματίες. Δεν το άκουσα. Έκανε διακοπή και δεν το άκουσα. 25.000 είμαστε, κυρία Αγγέλα, επαγγελματίες και έτερε επαγγελματίες. Ναι. Με τεράστιους αριθμούς μελισσιών. Εντάξει, με πολλούς ανθρώπους που απασχολούνται εκεί και οικογενειακά. Ναι. Αλλά και πόσα επαγγέλματα, αναρωτηθείτε, εξαρτώνται αυτή τη στιγμή από τη μελισσοκομεία? Όχι, για να δω τι έχετε να περιμένετε. Γι' αυτό σας πήγα βήμα-βήμα με το σκεπτικό ότι ρωτώντας πάει κανείς στην πόλη σιγά-σιγά, από δρόμο σε δρομάκι, για να δω ποια θα είναι και η τύχη αυτού του φακέλου που έχετε εμπεριστατωμένος, είπατε, που έχετε καταθέσει και βρίσκεται στα χέρια της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ελπίζω κάτι να κινηθεί, στο σιρτάρι να μην μπει, διότι σε διαφορετική περίπτωση τα πάντα θα είναι πάρα πολύ άσχημα και όσο περνάει ο χρόνος ακόμα θα κινούν πιο δύσκολα. Ούτε με ικανοποιεί αυτό που λέτε, τουλάχιστον όπως το ακούω, ότι 18 Νοέμβρη θα γίνει μια γενική συνέλευση με τους περιφερειάρχες της χώρας. Ο κάθε περιφερειάρχης έπρεπε ήδη να γνωρίζει τα του τόπου του τα προβλήματα και ήδη να έχει κάνει γενναίες παρεμβάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη μελισσοκομεία. Έχω κουβεντιάσει μαζί σας πάρα πολλές φορές, κύριε Λεονταράκη. Έχουμε κουβεντιάσει για το χιόνι, για τη βροχή, για το μελίσι, για την ξηρασία, για τον Ντάνιελ και αυτή τη μεγάλη καταστροφή που πάθατε, που έπαθαν όλοι σας οι συνάδελφοι, ότι όταν έγινε σε όλη την Θεσσαλία τα μελίσια που χάθηκαν και πάει λέγοντας. Αλλά μέχρι σήμερα εγώ ακούω τα ίδια πράγματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το διεκδικητικό σας πλαίσιο. Δεν ήρθε εκείνη η φορά που να σας ακούσω να λέτε ναι αυτή τη φορά, εκτός αν το κρύβετε, ότι ξέρετε κάτι έγινε με εμάς, ότι κάπως ενισχυθήκαμε για εμάς. Πάντα στα ψίχουλα είσαστε και πάντα στην πίσω πλευρά της σειράς είσαστε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι. Το τι επιδιώκουμε αυτή τη στιγμή δεν το κρατάμε κρυφό. Είναι ότι κάνουμε ένα
κάνουμε μια σειρά κινήσεων, η οποία είναι να κινητοποιηθούν τα πολιτικά κόμματα στη Βουλή. Δηλαδή, τα ενημερώνουμε αυτή τη στιγμή και τους ζητάμε πάνω στο φάκελο που καταθέσαμε να τοποθετηθούν δημόσια στη Βουλή. Να είναι, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πολιτισμένα και ειρηνικά, όπως είμαστε οι μελισσοκόμοι, είναι το χαρακτηριστικό μας, να δημιουργήσουμε μοχλούς πίεσης προς την κυβέρνηση. Γιατί ανησυχούμε για το επάγγελμά μας. Γιατί ζηλεύουμε τους Ευρωπαίους όταν βγαίνει ο γείτονας της Ιταλίας υπουργός και λέει ότι εξοικονομήσαμε 25 εκατομμύρια ευρώ για μελισσοτροφές για τους αποκλειστικά για τη μελισσοκομεία της Ιταλίας, μια πλούσια Ιταλία με πλούσια δάση, με πλούσια συντομιδή στο μέλι. Όταν βλέπουμε τη γείτονα Τουρκία αυτή τη στιγμή με 4 μελισσοκομικά ινστιτούτα και εκατοντάδες μελισσοκομικά δάση αποκλειστικά, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είναι τόσο πολύ η πίεση του μελισσοκόμου που όταν βλέπεις γύρω σου παραδείγματα, λες εγώ γιατί κάνω μελισσοκομεία. Μα επιτέλους, αυτό σας ρωτούσα από την αρχή. Τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες? Ήταν από τα πρώτα πράγματα που σας ρωτούσα. Και ποια είναι η θέση μας? Τώρα το λέτε, στην Ιταλία εξασφαλίσαν 25 εκατομμύρια για τους μελισσοκόμους. Στην Τουρκία 4 μελισσοκομικά ινστιτούτα. Στην Ελλάδα τι έχουμε? Στην Ελλάδα έχουμε ένα μελισσοκομικό ινστιτούτο που οι ανθρώποι που το απαρτίζουν δουλεύουν με νύχια και με δόντια να μην διαλύσει. Κάνουν θυσίες για τον Έλληνα μελισσοκόμο. Ενώ έχουμε πλούσιο υλικό, πλούσιους ανθρώπους σε γνώσεις, σε επιστήμονες, δεν τους εκμεταλλεύονται σωστά αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε τρομερό αριθμό μελισσών, δηλαδή έχει καταπτύσει αυτή τη στιγμή κουραστικό. Εμείς έχουμε σηκώσει τα μανίκια ψηλά, δεν θα το αφήσουμε έτσι, θα διεκδικήσουμε γιατί ξέρουμε τι κάνουμε. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν τι κάνουν? Οι Ευρωπαίοι απαρτίζονται κυρίως από ερασιτέχνες μελισσοκόμους. Όταν μπορώ να σας πω ότι το Βέλγιο αυτή τη στιγμή έχει 2 με 4 επαγγελματίες μελισσοκόμους δηλωμένους με αριθμό μελισσών σε 150 με 200 κυψέλες. Εμάς 150 κυψέλες έχει ένα 17χρονο στο χωριό μου. Μάλιστα. Αυτό μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά σύγκριση σε εμάς. Η Ισπανία, ας πούμε, είναι πολύ πίσω στην επαγγελματικότητα από ό,τι εμείς, αλλά τους προστατεύουν. Θα σας πάω στο μακρινό Καναδά. Θα σας πάω, ας πούμε, στο μακρινό Καναδά, ο οποίος δίνει $400 στο μελίσι για την επικονίαση. Και μπαίνουν σε ατελείωτες εκτάσεις μέσα του. Τους καλούν οι ίδιοι αγρότες, του λένε βάλε μου εδώ 200 μέλισσες. Πόσο είναι? $400 επί 200, πάρτα, σε ευχαριστώ, πάρτα να φύγεις. Μου έκανε τη δουλειά μου. Και εδώ, στην Ελλάδα η οποία καίγεται, στην Ελλάδα η οποία δεν αναγασώνεται, στην Ελλάδα την οποία δεν έχουμε πρόληψη για τη μελισσοκομεία και την παιδεία, ειδικά τη διατροφική, όσον αφορά και το μέλι που συμπεριλαμβάνεται μέσα, είμαστε πίσω. Και απορώ δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι με τα βαριά κοστούμια, πώς πάνε και κάθονται δίπλα σε ομολόγους τους υπουργούς, οι οποίοι έχουν κάνει όλη αυτή την προεργασία και έχουν και μια μελλοντική στρατηγική πολιτική και συζητάνε ισότιμα μαζί τους? Ρητορικό το ερώτημα, δεν μπορώ να σας απαντήσω ή δεν θέλω να σας απαντήσω και το καταλαβαίνετε. Οπότε είναι και η απάντηση που θα πρέπει να δώσετε εσείς, θα πρέπει να τη δώσουν οι ίδιοι που σας ακούν αυτή την ώρα. Ότι εμείς σαν παραγωγικοί φορείς που ασχολούμαστε με το συνδικαλισμό, επειδή αγαπάμε αυτό που κάνουμε και κοιτάζουμε και το μέλλον της οικογένειάς μας και της δουλειάς μας που έχουμε επενδύσει αυτή τη στιγμή, κάτσε. Συγγνώμη, ξεχάσατε. Έχετε κατά νου να μην ποινικοποιήσουν και το δικό σας το συνδικαλισμό? Όχι, εγώ ήθελα να πω ότι δεν γίνεται, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά συνδικαλιστικά όταν κάθε 10 μήνες υπάρχει καινούριο υπουργικό σχήμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το κοιτάξουν πάρα πολύ. Με άλλες αποφάσεις. Όχι, δεν πρόκειται να το κοιτάξουν. Τα οφίτσια και η πολιτική και οι θέσεις και τα ψηφαλάκια και όλα τα υπόλοιπα έχουν τη δική τους δυναμική στην Ελλάδα και το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει δηλαδή αυτό το καθεστώς. Ας έχουν μια εθνική στρατηγική, να μην αλλάζει. Ίσως είναι καλύτερα τα πράγματα έτσι για όλους εσάς. Ποιους έχετε ενημερώσει ως κόμματα μέχρι στιγμής και το πρόγραμμα? Σας, πού σας πηγαίνει για τις επόμενες συναντήσεις? Έχουμε ενημερώσει όλα τα πολιτικά κόμματα της Ελληνικής Βουλής και ζητάμε να βγουν δημόσια στη Βουλή και να τοποθετηθούν για τη μελισσοκομεία. Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις τους και θέλουμε να ακούσουμε και τις δράσεις τους. Θέλουμε να ακούσουμε το τι σκέφτονται για τη μελισσοκομεία. Προς το παρόν, εντάξει, υπάρχει, αποκρίνονται. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση σε κανένα κόμμα. Όσοι ανταποκρίνονται. Το κάνουμε αυτό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους Ευρωβουλευτές για να μπορέσουμε να έχουμε μια πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν, όπου χρειάζεται τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Και το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Κατεβαίνουμε και σε περιφέρεια και σε επίπεδο περιφερειακών. Καθώς μας είπε ο κύριος Αρναουτάκης ότι το ζήτημα αυτό που θέσαμε εμείς εχθές θα μεταφερθεί και στη Γενική Συνέλευση. Αυτό το έχουν ξεκινήσει και άλλοι συλλόγοι στην Ελλάδα, μέλη μας, που θα πάνε στις περιφέρειές τους να διαμαρτυρηθούν, θα ζητήσουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα πίεσης προς το Υπουργείο. Το Υπουργείο, ζητήσαμε μια συνάντηση από τον Υπουργό την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, κυρίως για τα θέματα αυτά, να δούμε τι θα μας πει. Δεν έχουμε συναντηθεί ακόμα με τον ίδιο τον Υπουργό. Έχει κλειστεί. Έχει κλειστεί κάποιο ραντεβού ή ακόμα είσαστε και γι' αυτό στην αναμονή? Περιμένουμε, την προηγούμενη εβδομάδα το ζητήσαμε, περιμένουμε να μας απαντήσουν. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία. Είναι λίγο δύσκολο τώρα τις μέρες αυτές. Θα έρθουμε σε επικοινωνία και πιστεύω να μας δεχτούν ο ίδιος ο κύριος Υπουργός, να του παραθέσουμε και την αγωνία μας και τα αιτήματά μας. Γιατί είναι δύσκολο αυτές τις ημέρες? Γιατί όποτε τους επικοινωνήσουμε είναι στη σύσκεψη. Α, μάλιστα. Εκεί βλέπω εγώ τη δυσκολία. Θα σας πάρω, κύριε Πρόεδρε, θα σας πάρω πίσω. Αυτά. Μάλιστα. Δεν θέλω να το πω το τι λέει ο λαός και για τις συσκέψεις και για την εργασία και το αποτέλεσμα της εργασίας και των συσκέψεων. Νομίζω ότι ο συνειρμός πάει εκεί. Το έλεγε μόλις μακαρίτησε η γιαγιά μου, τέλος πάντων, ότι όσοι παιδί μου συσκέπτονται. Θα πρέπει να πω ότι ο λαός κοίται μακράν. Αυτό βλέπω εγώ. Ο λαός δεν κουνάει για κανένα λόγο και απορώ το γιατί. Εμείς οι μεσοκόμοι, δηλαδή, μια στιγμή θα πούμε για την δραστική της. Ωραία. Τελευταίο ερώτημα. Μέσα σε όλα αυτά που είναι οι αγωνίες, τα προβλήματα, η επιβίωση κλπ. Και είναι ερώτημα ανθρώπου ο οποίος στέλνει το μήνυμά του. Αυτό κάπου παρακάτω και για την τσέπη του καταναλωτή σημαίνει ενδεχόμενα ότι για να μπορέσετε κι εσείς να επιβιώσετε θα ανέβει η τιμή του μελιού περαιτέρω? Θα ήθελα αυτή την ερώτηση να την κάνατε σε κάποιον καταναλωτή. Θα ήθελα αυτό να μου το απαντήσει, να έρθω σε διάλογο σε ένα τραπέζι με ένα καταναλωτικό κοινό 5-6 διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Ανθρώπους διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Πέρυσι, ας πούμε, αβίαστα ανέβηκε το λάδι από το 3,5 στα 10 ευρώ για την παγκόσμια αγορά. Φέτος δεν θα βγει λάδι. Αναρωτιόμαστε γιατί είναι ακριβό. Έχουμε κάτσει κάτω με ένα παραγωγό ή με ένα μελισσοκόμο, έχουμε κάτσει κάτω να τους εξηγήσουμε την αγωνία? Έχει σταματήσει αυτός ο διάβλος της κοινωνίας μεταξύ τους να ελληνεπεντράσουν και να μιλήσουν τους προβληματισμούς τους, ότι φίλε μου εσύ δουλεύεις αυτή τη στιγμή και είσαι υπάλληλος σε ένα σούπερ μάρκετ. Είσαι ικανοποιημένος από αυτό που δίνεις στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ή σε ένα βενζινάδικο, μην το πάρουμε. Αυτό που δίνεις στην εργασία σου, με αυτό που παίρνεις, είσαι ικανοποιημένος? Αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν αναλογούνται το ρίσκο το δικό μου με τη φύση και τη ζημιά την οποία έχω υποστεί εγώ. Διότι έχω και εγώ οικογένεια, έχω και εγώ δάνεια, έχω και εγώ ασφαλιστικές εισφορές. Άρα όλοι αυτοί πρέπει να προβληματιστούν ότι όταν ένας μεσοκόμος με 1.000 μέλισσες έχει 100.000 έξοδα, 100.000 δίρο το χρόνο, και από αυτά θα του μείνουν τα 20 να ζήσει, την οικογένειά του, τα παιδιά του, τα ενίκια του, τα. Και δεν τα έβγαλε φέτος. Αλλά θέλει άλλα 150-200 να ξαναχτίσει το ζωικό του κεφάλαιο του χρόνου. Να ζήσει τις μέλισσες και αν το κάνει καλό καιρό, αναρωτηθείτε ας πούμε φέτος αν ακρίβεινε το μέλι κάπου που πρέπει να ακριβήνει το μέλι, η παραγωγή. Έχουν τεράστια μείωση στο εισόδημά τους. Πρέπει λοιπόν κάπως να πάρουν και αυτοί του χρόνου αυτός ο άνθρωπος. Ή σε βάθος πενταετία το θέλει να κάνει αυτή τη ζημιά, αν έχει πάλι καλό καιρό. Το εισόδημα που θα βγάζει δεν πρέπει κάπως να μπορεί να αντισταθμίσει τις οφειλές του, τα έξοδά του, την επιχείρησή του και ούτω καθεξής. Άρα ναι, πρέπει να αυξηθεί το μέλι. Δεν λέω να αυξηθεί κατά 5 ευρώ το κιλό. Τόσο όσο. Αυτό και ήταν η παραγωγή. Τώρα 2-3 χρόνια που χάνουν εισόδημα. Εμείς τώρα και 10 χρόνια έχουμε μειωμένες ποσότητες μελιού. Απαντήσατε και σας ευχαριστώ πολύ που απαντήσατε στον άνθρωπο ο οποίος στέλνει το μήνυμα αυτό ρωτώντας και δεν το αποφύγατε. Κύριε Λονταράκη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί νομίζω τρέχουν οι εξελίξεις και μέσα στο δικό σας τον κλάδο για τη δική σας την επιβίωση. Θα είμαστε σε επικοινωνία, οπότε θα πούμε τα νεότερά μας κάπου παρακάτω. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.